Επιστροφή στο στούντιο και έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και χθες θα έλεγα ότι ξεχωρίσατε με την τοποθέτησή σας στη Βουλή και θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοούσατε όταν είπατε στην κυβέρνηση ότι έμπλεξε με τους πληστηριασμούς. Είναι τελείως βέβαιο, κυρία Ιωάννου, αφού έχετε και εγώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία για το νέο έτος, ότι η κυβέρνηση είναι σε τεράστιο αδίέξοδο. Χθες ψηφίσαμε μια τροπολογία όπου ποινικοποιεί τους λαϊκούς αγώνες, λαϊκές κινητοποιήσεις εναντίον των πληστηριασμών. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Εάν υποτεθεί ότι εφαρμόζεται αυτή η τροπολογία, έναντι ποιον θα εφαρμοστεί, έναντι του Άδωνη Γεωργιάδη, του Μάκη Βορύδη? Προφανώς όχι, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πάω στις ίδιες Ζαχαρίες. Όμως, εκεί θα είναι η Ζωή Χρωτοπούλου, θα είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα είναι ο Δημήτρης Φατούλης. Φαντάζεστε, κυρία Λόρα Ιωάννου, την αστυνομία να συλλαμβάνει την Ζωή Χρωτοπούλου ή να συλλαμβάνει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη? Τι θα σημαίνει αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά θα τα ζήσουμε με τον έτο. Δεν μπορεί να μην τα ζήσουμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να σταματήσουν τι φασαρίες που κάνουν λόγω τη τροπολογία του κ. Κοντονή. Φαντάζομαι αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι και, ήταν και αυτά τα βρούμε μπροστά μα. Ήταν και ένα επιχείρημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στο ιδιαίτερο που του κάνανε για να ψηφίσουν τη συγκεκριμένη διάταξη, που είπαν ότι θα ιεροποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τον Λαφαζάνη, την Κωνσταντοπούλου, τον Στρατούλη κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν είσαι ένα κόμμα που έχει ξεκινήσει ως ο σύνδεο των κινημάτων και του καθένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και έχει φτάσει να είσαι στο καθένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, εκεί υπάρχει προφανώς τεράστιο ζήτημα. Πάντως, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το δικαιολογούν λέγοντας κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά δεν θυμάμαι το Σεπτέμβριο του 2015 να λέγανε ότι θα βγάλουν σε πληθυσμό την πρώτη κατοικία. Πάντως να πούμε δύο γεγονότα. Το πρώτο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποιος να πει ότι πληστηρίασαν την πρώτη του κατοικία. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο. Μην τα λέμε αυτά. Η προστασία από τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας ισχύει μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2017. Άρα, εφόσον είμαστε ακόμα στο καθεστώς προστασίας, πώς θα μπορούσε να γίνει τέτοιος πληστηριασμός? Φυσικά και δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής κανένας, διότι ακόμα ισχύει το καθεστώς προστασίας. Αλλά το καθεστώς προστασίας τελειώνει 31 του 2017. Από 1η-1η του 2018 δεν θα υπάρχει προστασία. Υπάρχει προστασία για όσους είναι στο νόμο Κατσέλη, Σταθάκη κτλ. Αυτό είναι για όσους είναι στο νόμο Κατσέλη, φυσικά. Ναι, υποτίθεται. Αυτό δεν είναι προστασία που παρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πήγε από πριν. Υπάρχει όμως και μια άτυπη συμφωνία, εγώ λέω ότι λέει κυβέρνηση. Ότι δεν θα γίνει τέτοιος πληστηριασμός. Η άτυπη συμφωνία την οποία συνεχώς διαφημίζει η κυβέρνηση είναι άλλη μια απάτη κοινωνιακού χαρακτήρα. Πράγματι, αυτό που λένε οι τράπεζες δεν είναι θέμα συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λέγαμε την πρώτη μέρα. Δεν έχει νόημα να πάνε οι τράπεζες να πληστηριάσουν ξαφνικά χιλιάδες πρώτες κατοικίες. Αυτό θα έπρεπε την πτώση των τιμών των ακινήτων και θα έκανε ζημιά στις τράπεζες. Τράπεζες από την αρχή είπαν θα ξεκινήσουν με τα ακριβότερα ακίνητα, με τα επιχειρηματικά δάνεια και όταν αυτά εκπληστηριαστούν, τότε θα πάνε στις πρώτες κατοικίες. Αυτό που είναι το αιτούμενο από τις τράπεζες, η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως δίνεται συμφωνίες με τις τράπεζες. Αυτά είναι παραμύθια για να κοροϊδεύουν τους κουτούς. Άκουσα χθες τον κύριο Κοντονή να λέει για ποιον λόγο διαμαρτύρεστε από τη στιγμή που η διάταξη αυτή υπήρχε, δηλαδή η δυνατότητα αυτεπάγγελτης δίωξης για τα ειρηνοδικεία, και το μόνο που κάνουμε είναι ότι την επεκτείνουμε και για τα γραφεία των συμβολογράφων από όπου θα γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα, εμείς διαμαρτυρόμαστε κατά βάση για την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κύριε Ιωάννου, όταν είχα πει για πρώτη φορά στη ζωή μου το 2014 ότι οι πληστηριασμοί είναι αναγκαίο μέσο στον καπιταλισμό προς ενίσχυση τραπεζικής πίστης, με έδριζε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κοντονής και ένα 15ήμερο. Ανακοινώσει στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωση του Τσίπρα, του Παπά, όλοι με βρίζανε. Δεν μου κατάλαβε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη των πληστηριασμών, τώρα σοβαρά μιλάμε. Η καρέκλα του είναι που του νοιάζει, κύριε Ανώνο. Σιγά τώρα μην έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα καμία οποιαδήποτε ιδεολογία πέρα τη καρέκλα. Οι άνθρωποι αυτοί, το μόνο καλό που έχουν κάνει στην Ελλάδα, είναι ότι έχουν δείξει το αληθινό πρόβλημα τη αριστερά. Τι είναι η αριστερά? Ένα μετακλητό υπάλληλο θέλανε οι άνθρωποι. Άμα του είχε δώσει ο Παναδέλα το 10 μερικού μετακλητού υπαλλήλου, θα είχαμε γλιτώσει και του αγανακτισμένου.
Μιλάμε τώρα για λιμασμένου για την εξουσία. Κύριε δεν Γεωργιάδη. Έχουν ιδεολογία, δεν έχουν ταυτότητα, δεν έχουν χαρακτήρα, δεν έχουν φιλίες, δεν έχουν συντρόφου, δεν έχουν τίποτα. Α βάλουν τώρα φυλακή τον Λαφαζάνη του Δαδοπούλου για να παραμείνει βουλευτή ο Φίλη στην Ασία. Περί αυτού πρόκειται. Κύριε Γεωργιάδη, άκουσα χθες τον κύριο Στουρνάρα στην έκθεση που παρέδωσε. Ουσιαστικά να παροτρύνει την κυβέρνηση να επιλέξει την λύση, δηλαδή να επιλέξει να έχει μια προληπτική γραμμή, να πάρει μια τέτοια λύση, να μην βγει, να μην έχουμε μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια χωρίς κανένα δείχτη προστασίας. Και αναρωτιέμαι, αν η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να βγει καθαρά και να μην έχει τίποτα, να μην έχει καμία σχέση με τα μνημόνια, γιατί ο κύριος Στουρνάρας προκρίνει αυτή είναι τη λύση. Νομίζω ότι δυστυχώς είναι ένα πάσμα από έλλειψη μνήμης. Θυμάστε, κυρία Λώρα Ιωάννου, σας θυμάστε σίγουρα, Οκτώβριο του 2014, ήταν τότε που ο Αντώνης Σαμαράς είχε πάει στη Γερμανία με την κυρία Μέρκελ και είχε πει ότι θα προσπαθήσει να βγάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, 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 τότε ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας έκανε μια δήλωση, αυτή είναι λανθασμένη δήλωση, και θα έχει ως αποτέλεσμα να ανεβούν τα επιτόκια δανείου της χώρας. Θυμίζω τότε ότι τότε η κυβέρνηση που είχε διορίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, έτσι, με διαφόρου και εκεί είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για τη δήλωση του Στουρνάρα. Δεν ξέρω αν θα θυμίζουν τίποτα όλα αυτά. Η δουλειά του Στουρνάρα είναι να προειδοποιεί για του κινδύνου τη ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η δουλειά του διοικητού του Τραπέζου Ελλάδος. Λοιπόν, τι λέει τώρα η έκθεση, δεν είναι την πρώτη περί δηλώσεω του Στουρνάρα, είναι η έκθεση νομιματική πολιτική τη Τραπέζου Ελλάδος. Το μεγαλύτερο εργαλείο ελληνική διάθεση τη Τράπεζα τη Ελλάδος. Τι λέει. Λέει κύριε ότι αν πας να βγεις χωρίς να έχεις πιστοληπτήρα με πίστοσης θα σημαίνει ότι θα είσαι στις αγορές απροστάτευτος σε οποιαδήποτε αλλαγή της τύχης των αγορών. Και σήμερα οι αγορές είναι ευνοϊκές γιατί γενικώς τα επιτόκια δανεισμού παγκοσμίως πέφτουνε. Αύριο μπορεί να γίνει μια καινούργια κρίση, ένα γεγονός το οποίο θα προκαλέσει αντιστροφή στη ροή των επιτοκίων. Τότε αν δεν έχεις την επιστοληπτήρα με πίστοση θα βρεθείς ξαφνικά στον αέρα. Και θα πρέπει να πάρεις χειρότερο μνημόνιο από αυτό από το οποίο έφυγες. Εγώ πάντως άκουσα. Αυτό είπε ο Στουρνάρας. Άκουσα να τον λένε. Τρομερό είναι αυτό που είπε. Άκουσα να τον λένε αποτυχημένο και μάλιστα και διαρροή από το Μαξίμου. Δεν τον λένε αποτυχημένο. Τον είπε αποτυχημένο ο κ. Ιωάννη ο κ. Πολάκης. Εντάξει τώρα είπε ο Πολάκης αποτυχημένο το Στουρνάρα. Και εγώ θα πω στον Ρονάλντο ότι δεν ξέρω να παίζει ποδόσφαιρο. Τι να σου πω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Γεωργιάδη, να έχουμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Θα φύγετε? Θα πάω στο χωριό μου. Πού είναι το χωριό σας? Είναι γνωστό το χωριό μου κύριε Άννου, είναι η Φλόρνα, το Αμίντιο. Α, το Αμίντιο. Λοιπόν, να περάσετε, να έχετε καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, καλό υπόλοιπο. Αλφα 989. Το ραδιόφωνο του Αλφα. Τίτλοι ειδήσεων από τον Α989 στις 10.30 με τον Δημήτρη Γκόλια. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πυροβολισμούς δέχτηκε ο φρουρός του φετίου που την νύχτα εξεράγει βόμβα, αποκάλυψε στον Α989 υπουργός δικαιοσύνης. Ήταν αρκετά σοβαρό χτύπημα, με βάση την πληροφόρησή μου, πρόκειται να εκδοθεί απόφαση για τη μορφή, δήλωσε ο Σταύρος Κοντονής. Ζήμια στο κτίριο του φετίου στη Λουκάρος και σε παρακείμενα κτίρια από την ισχυρή έκρηξη. Προηγήθηκε τηλεφώνημα 30.